Τα ρομποτάκια της Κρήτης ξαναχτυπούν. Ο λόγος για το τρίτο φεστιβάλ ρομποτικής και Steam Κρήτης, το οποίο θα λάβει χώρα στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Πρόκειται για μια γιορτή της τεχνολογίας με τους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να ξεπερνούν τους 45, παρουσιάζοντας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην εκπαιδευτική ρομποτική και σε επιστήμες για παιδιά, γονείς, ενήλικες και εκπαιδευτικούς. Αποτελεί για φέτος πρώτη χρονιά και μας έχει εντυπωσιάσει τρομερά μια συνέργεια όλης της Ελλάδας και ειδικότερα της Κρήτης. Από την πιο μικρή επιχείρηση μέχρι και την πιο μεγάλη έχουν συμβάλει στην διοργάνωση αυτή. Άρα θα ήταν σωστότερο να λέγαμε ότι όλη η Κρήτη έχει βοηθήσει στη διοργάνωση. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για γονείς, για παιδιά, αλλά και για εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν και να λάβουν μέρος σε εργαστήρια ρομποτικής και τεχνολογίας. Αποτελεί την εξέλιξη, αποτελεί το μέλλον και είναι μια ευκαιρία να κάνουν εργαστήρια ακόμα και οι εκπαιδευτικοί φέτος. Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει την οργάνωση του Τρίτου Φεστιβάλ Ρομποτικής, γιατί ο Δήμος έχει μια βασική του πολιτική, είναι του Ηράκλειο Έξυπνη Πόλη. Θέλει λοιπόν οι πολίτες να προετοιμαστούν μπροστά στις προκλήσεις τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που βασικό χαρακτηριστικό είναι η ρομποτική τεχνολογία. Στο φεστιβάλ, το οποίο είναι μια μη κερδοσκοπική δράση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης, θα παρουσιαστούν πάνω από 21 νέα εκπαιδευτικά ρομπότ κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και των επιδείξεων. Πάνω από 100 εργαστήρια θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και θα έχουν την ευκαιρία μικροί και μεγάλοι να έρθουν από το πρωί του Σαββάτου 28 μέχρι και την Κυριακή το βράδυ 29. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Θα δουν πάνω από 21 διαφορετικά εκπαιδευτικά kit ρομπότ, θα κατασκευάσουν, θα προγραμματίσουν, θα παίξουν με αυτά. Είναι διαδραστικά όλα τα περίπτερα που συμμετέχουν, είναι πάνω από 40 εκθέτες από όλη την Ελλάδα και χωριστά πάνω από 100 εργαστήρια. Γονείς με παιδιά, είναι πολύ σημαντικό ο γονιός να καταλάβει τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική, γιατί ένα παιδί μπορεί να ασχοληθεί από μικρή ηλικία, ότι λειτουργεί σαν επαγγελματικός προσανατολισμός προς τις θετικές επιστήμες, που εκεί ανήκουν άλλωστε και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Μεταξύ άλλων, το φεστιβάλ στοχεύει να συμβάλλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος της νεολαίας στις επιστήμες, να εξοικειώσει την κοινωνία με τα ρομπότ και τις εφαρμογές τους και να ενισχύσει το γνωστικό επίπεδο της ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Η ρομποτική είναι κάτι που εξαπλώνεται. Το STEAM συνδυάζεται άμεσα με τη ρομποτική. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Είναι μια μεγάλη γιορτή τεχνολογίας και οφείλουμε πλέον στην Κρήτη, θεωρώ, να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις. Γιατί και η Κρήτη μας μπορεί. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στην οργάνωση του φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί πρωτάθλημα ρομποτικής για παιδιά αλλά και ενήλικες, ενώ πολλές εκπλήξεις περιμένουν τα παιδιά, καθώς δίνεται η δυνατότητα να κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας μέσω σχετικών διαγωνισμών.